Προκλητικό στον υπερθετικό βαθμό παρουσιάστηκε σε συνάντηση με όλου του πρέσβει των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Άγκρα, ο Ρετζέπ Ταγί Περτογάν. Κατηγόρησε τι Βρυξέλλε για μεροληπτική στάση στο Κυπριακό και εκβιαστικά απέτησε αναγνώριση τη οντότητα των Τουρκοκυπρίων, τη κυριαρχική ισότητα και του ίσου διεθνού στάτου του ψευδοκράτου. Η στάση τη Τουρκία στο Κυπριακό είναι ξεκάθαρη. Όλοι ξέρετε γιατί το πρόβλημα δεν έχει επιληθεί εδώ και 50 χρόνια. Δυστυχώ, οι Έλληνε δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από την οτροπία όταν ο μοναδικό κυρίαρχο του νησιού, η πολιτική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών, μα έχει φέρει όλου στο σημείο να μην μπορούμε να στεγνώσουμε τη σημερινή πουγάδα με τον χθεσινό ήλιο με το παράνομο μόρφωμα των κατεχωμένων δια του μόνιμου αντιπροσώπου τη Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη Φεριντούν στην και κυκλοφόρησε επιστολή την οποία υπογράφει ο λεγόμενο πρέσβη του ψευδοκράτου Μεχμέτ Ντανά, με την οποία καταγγέλει την υπογραφή τη συμφωνία μεταξύ Κυπριακή Δημοκρατία και Κοινοπραξία Exxon Mobil Qatar Petroleum για το τεμάχιο 5 τη Κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. Πρέπει επίση να ληφθεί υπόψη ότι οποιαδήποτε περιφερειακή συνεργασία ή φόρουμ για αυτό το θέμα που αποκλείει την τουρκοκυπριακή πλευρά και την Τουρκία είναι επίσης μη ρεαλιστικό και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει άλλο σκοπό από την αύξηση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Ενώ οι ξεκάθαρε παρεμβάσει και προτιμήσει τη Άγκυρα ενόψη των λεγόμενων βουλευτικών εκλογών τη 23η Ιανουαρίου στα κατεχόμενα καταδεικνύονται και από την χθεσινή συνάντηση στο Προεδρικό Παλάτι. Του Ρετζέπτα Γκί Περτογάν με τον ψευδοπροθυπουργό Φαουσουτζούγλου. Στα κατεχόμενα, ο Ερσίντα Τάρ σε εκδήλωση για την συμπλήρωση 10 χρόνων από τον θάνατο του Ραουφ Ντεκτά δήλωσε απόφυτο τη πολιτική σχολή σκέψη του. Μην εγκαταλείπετε ποτέ την ανεξαρτησία, την ελευθερία, την κυριαρχία και την προσκόλληση στην μητέρα πατρίδα Τουρκία. Ήταν τα τελευταία του λόγια. Αυτό ήταν το θέλημά του. Πρέπει να εκπληρώνουμε αυτό το θέλημα ενώ σε μια άλλη εξέλιξη κυκλοφορήσε ω επίσημο έγγραφο του Συμβουλίου Ασφαλείας η έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τι καλέ του υπηρεσίε του Κυπριακού. Ο Αντόριο Κουτέρε εκφράζει ανησυχία για τη διάσταση τη θέση των δύο κοινοτήτων, αλλά και για τι εξελίξει στην περιφραγμένη περιοχή τη Αμοχώστου. Την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου, ο νέο ειδικό αντιπρόσωπο των ΗΠΑ στην Κύπρο, Colin Stewart, θα ενημερώσει το Συμβούλιο Ασφαλεία, το οποίο στις 27 του μηνό αναμένεται να συνέλθει σε επίσημη συνεδρίαση για την υιοθέτηση του ψηφίσματο ανανέωση τη εξάμεινη θητεία τη UNFICIP.